Βλέπω χαρά. Το μήνυμα ότι οι ζωές μας δεν είναι κόστος αλλά έχουν αξία έστειλαν μέσω μουσικής αυτή τη φορά τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία του Ρωθύμνου που οργάνωσαν στο σπίτι του πολιτισμού στην Παΐα πόλη μια συναυλία διεκδίκησης. Η συναυλία έγινε στον απόϊχο των κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, με σκοπό την αφύπνιση των πολιτών για καθημερινά θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Τα προβλήματα υπάρχουν, ο κόσμος έχει μια αντίδραση, έχει ξεχυλίσει το ποτήρι πλέον με το έγκλημα των Τεμπών, έγινε το ξεχύλισμα του κόσμου. Και αυτό πρέπει να φανεί και να συνεχίσει η αντίδρασή του. Το ποτάμι της οργής και της αγανάκτησης έγινε αγώνας και ο κόσμος βγήκε στον δρόμο και διεκδικεί ζωή με δικαιώματα, ζωή, ουσιαστικά διεκδικεί τη ζωή του. Ο πόνος και η οργή ξεχύλισε και έγιναν οργανωμένο ποτάμι διεκδίκησης, είπαν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσο δεν νιώθουμε ασφαλείς, ο αγώνας που θέτει τις ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους θα έχει και συνέχεια. Δεν ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα θύματα από τα Τέμπη, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και γι' αυτό ο κόσμος είναι στους δρόμους, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς πουθενά, ούτε αν αρρωστήσουμε, ούτε όταν στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία, ούτε όταν ανοίγουμε λογαριασμούς, ούτε αν θα έχουμε αύριο τη δουλειά μας ή το σπίτι μας. Γι' αυτό δίνουμε εδώ το παρόν, να δείξουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντισταθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά για μας δίνει ανάταση το γεγονός ότι μαθητές, νεολαία, εργαζόμενοι δεν θέλουμε να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Αναδείχθηκαν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, όλων αυτών των χρόνων.